τη Δευτέρα ακριβώς ξεκινάει η εκπτώση μέχρι και 28 Φεβρουαρίου, μία ανάμεσο μήνα δηλαδή διάρκεια των εκπτώσεων. Μία περίοδος που ελπίζει το ελληνικό εμπόριο, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το εμπόριο εδώ στην Κόρινθο. Είναι μία περίοδο που περιμένουμε να δουλέψουμε είναι κρίσιμη για μας, να ξέρετε, γιατί είναι μια εκδοτική περίοδο πάρα πολύ καλή για τα καταστήματα, αλλά και για τους καταναλωτές. Ε, πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν, θα ξεκινήσουν με μεγάλα ποσοστά έκπτωση στα καταστήματα. Εμείς καλούμε το κοινό να κατεβεί, να κάνει την έρευνα αγοράς, να μπει στα καταστήματα, να δει τι ακριβώς ε, χρειάζεται και σαν σύμβουλοι Αγοράς που είμαστε πλέον εμείς που μπορούμε να βοηθήσουμε τον καταναλωτή να πάρει ε, πάρα πολύ καλά προϊόντα που είναι ε, νέας ε, θα έλεγα παραλαβής γιατί μέχρι και πριν τις γιορτές παραλαμβάνουμε ε, νέα πράγματα να τα πάρει σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Ε, οι εκτός όπως σας είπα ξεκινάνε την Δευτέρα στις 14 του μηνός ε, θα διαρκέσουν ένα μισό μήνα θα, το σημαντικό βέβαια είναι εδώ ότι στι πρώτε μέρε των εκτόσεων, ένα τρίκ δηλαδή που μα το λένε οι καταναλωτέ, ότι μπορούν να βρουν τα μεγέθη, τα χρώματα που θέλουν σε πάρα πολλά ενδύματα, σε είδη ενδυμασία δηλαδή και υπόδηση. και είναι καλό να όποιο θέλει να τι πρώτε ημέρε να, να προσέλθει στα καταστήματα, να δει τα πράγματα και να κάνει τι αγορέ του. Ε, μέσα σε αυτή την περίοδο, το 1,5 μήνα που είναι η εκπτωτική περίοδο, έχουμε και την Κυριακή την πρώτη Κυριακή μετά των εκπτώσεων δηλαδή, ε, την επόμενη Κυριακή, όχι αυτή είναι μεθαύριο, την επόμενη Κυριακή γύρω στις, αν θυμάμαι καλά, 20, 20 του μηνός, 20. Ναι, 20 Γενάρη, που είναι προοριτικά τα καταστήματα στην πόλη της Κορίνθου, είναι μέσα σε αυτές τις 7 Κυριακές, ε, που ο Εμπορικός Σύλλογος έχει αφήσει στην κρίση και προαιρετικά όποια καταστήματα θέλουν και έχουν δουλέψει κυριακέ Κυριακές, μπορούν να ανοίξουν και εκείνη τη μέρα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Και υπάρχει όμω μια αναστάτωση με τι Κυριακέ, κύριε Πρόεδρε. Τι, τι, τι γίνεται ναι, ναι, ακριβώ. Ακριβώ. Μια αναστάτωση που ήρθε από το Συμβούλιο τη Επικρατεία προχθέ. Να θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Αναστούλη, εδώ πέρα ότι η απόφαση που πάρθηκε προχθέ από το Συμβούλιο τη Επικρατεία δίνει ε, ευχέρεια στο Υπουργείο Ανάπτυξη για κάποιε Κυριακέ που μπορεί να δώσει πλέον το Υπουργείο Ανάπτυξη που θεωρεί τουριστικέ περιοχέ. Οι Κυριακέ αυτέ που έχουμε διασφαλίσει εμεί, σαν ε, Εμπορικό Σύλλογο Κονίνο, σαν Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοπονίσου και σαν Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητα, από το 2017 είναι οι 7 αυτέ Κυριακέ. Να μην υπάρχει σύγχυση. Επομένω, πέρα από αυτέ τι 7 Κυριακέ που είναι οι δύο Κυριακέ μέσα σε εκτόσει, δύο Κυριακέ στο δεκαήμερο προσφορών, μία Κυριακή των Βαΐων και δύο ε, των Χριστουγέννων, καμία άλλη Κυριακή δεν ε, έβγαλε απόφαση το Συμβούλιο της επικρατεία. όσον αφορά τις τουριστικές περιοχές όπως ξέρετε και ε, ο νομός μας έχει τουριστική περιοχή όπως ε, και ο Δήμος μας είναι αρχαία ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος είναι, ε, έχει εισηγηθεί προ την περιφερειακή ενότητα Κονηθία και έχει περάσει. 52 Κυριακέ, κανονικά η αρχαία Κόνητο ανοιχτή. Επομένω, θα έλεγα μια αναστάτωση χωρί να υπάρχει λόγο πλέον για το Συμβούλιο τη Επικρατεία. αυτή τη στιγμή από την απόφαση που πήρε. Συνεχίζουμε, διεκδικούμε πέραν από αυτά τι 7 Κυριακέ, δεν συζητάμε για καμία άλλη Κυριακή σαν Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου, αλλά όχι μόνο και η Κόνητο, αλλά και πανελλαδικά. Και το αποτέλεσμα, να ξέρετε, κύριε Αναστολή, ότι εμεί, αν υπήρχε δουλειά την Κυριακή, θα ήμασταν οι πρώτοι που θα ζητάγαμε την Κυριακή να δουλέψουμε. Αλλά από ό,τι αποδείχθηκε τα τελευταία χρόνια, αποδείχθηκε μία μέρα με μεγάλα λειτουργικά έξοδα, μία μέρα που δεν έφερε καρπού στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και γενικά στο εμπόριο που αυτή τη στιγμή εκπροσωπούμε εμεί. Επομένω, δεν τίθεται θέμα για άνοιγμα τις περαιτέρω Κυριακές από, εκτός από αυτές τις 7 που έχει νομοθετήσει το κράτος.